μεσημέρι, λοιπόν, θα πω σε ένα πρόσωπο το οποίο το έχουμε αγαπήσει μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές, μέσα από την γενικότερη εθελοντική δράση και προσφορά της, πάντοτε όμως διακριτική και πάντοτε σεμνή. Είναι η Πέγκη Σταθακοπούλου. Θα μου επιτρέψει να της μιλάω στον ενικό, θέλω να πιστεύω, ναι, γιατί βεβαίως θεωρούμε και σε νιώθουμε, όχι μόνο εγώ, που ο περισσότερος κόσμος, αν όχι όλοι, σαν ένα δικό μας άνθρωπο. Και ο αέρας που σε έχει φέρει εδώ στην Κρήτη, χαιρόμαστε πολύ, γιατί είναι λίγο διαφορετικός, ανανεωμένος, εμπλουτισμένος και με ένα νέο ωραίο άνοιγμα. Ναι. Υποψηφιότητα, λοιπόν, με τη Νέα Δημοκρατία, ευρωβουλευτής, υποψήφια ευρωβουλευτής. Όταν το ακούσαμε, Πέγκη Σταθακοπούλου, αυτό, πρέπει να σου πούμε ότι λίγο χαμογελάσαμε με την έννοια ότι μας χαροποίησε, που είδαμε ότι ένας νέος άνθρωπος, νέος στο κομμάτι αυτό σίγουρα, έχει έρθει με μια διάθεση, με ένα άλλο όραμα και με μια διάθεση προσφοράς. Είναι όντως έτσι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχάς πρέπει να πω ότι αγαπάω πάρα πολύ εγώ την Κρήτη και κάθε χρόνο περνάω το Ηράκλειο. Και κάθε ξημέρωμα που φτάνω, γιατί φτάνω συνήθως ξημέρωμα, κάθε καλοκαίρι, πηγαίνω και τρώω τη γνωστή μπουγάτσα στα λιωτεράκια κοντά. Λοιπόν, άρα ξέρεις πολύ καλά. Η αλήθεια είναι, γιατί πραγματικά η σχέση είναι δυνατή. Όμως αυτή τη φορά πράγματι έρχομαι για έναν άλλο σκοπό. Είναι η στιγμή που έχει αρχίσει να φουντώνει πια η προσπάθεια και η ενημέρωση του κόσμου για την περίοδο των εκλογών. Ναι, αποφάσισα να κατέβω ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλούς λόγους. Ο λόγος που με ευαισθητοποίησε και με έσπρωξε σε αυτή τη μεγάλη απόφαση, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη και διαφορετική η απόφαση αυτή. Και είναι και μια μεγάλη ευθύνη. Και μεγάλη ευθύνη και έκθεση μεγάλη. Είναι το γεγονός ότι παρακολουθώντας αυτή την πολυκρίση του τόπου και σίγουρα νιώθοντας όπως κάθε πολίτης και κάθε μία και καθένας από εμάς, στιγμές απογοήτευσης, στιγμές που αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένα διέξοδο, που αισθάνεσαι ότι αξίζει κάτι καλύτερο στον τόπο, σε σένα, στα παιδιά σου, στους νέους μου μαθητές, φοιτητές, στη δραματική σχολή, στους νέους μου συναδέλφους, σε κάθε έναν γενικώς, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς ίσως πια να μένεις απαθής και να παρακολουθείς τις εξελίξεις και να ζεις αποκλειστικά και μόνο μέσα στον πολύτιμο ο καθένας δικό του μικρό του κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί ο καθένας μας να κάνει κάτι. Μπορεί να είναι ελάχιστο, μπορεί η προσπάθειά του να μην ευοδοθεί. Όμως τουλάχιστον θα ξέρει ότι έχει προσπαθήσει για κάτι. Και επειδή προσωπικά αισθάνομαι ότι στην Ευρώπη, εκεί έξω παίρνονται οι τεράστιες αποφάσεις, ένα 80% των αποφάσεων για το αύριο της χώρας μας, των παιδιών μας, της ζωής μας, είναι εκεί έξω. Και επειδή θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν εργαλεία μέσα, κονδύλια και τρόποι να φέρεις στην Ελλάδα δυνατότητες καινούργιες και πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού, το οποίο αυτονόητα είναι για μένα πιο οικείος χώρος, αλλά όχι μόνο, αισθάνθηκα ότι εκεί μπορώ να δουλέψω πιο συγκεκριμένα, πιο συγκεντρωμένα. Σαφώς η ομάδα των ευρωβουλευτών των Ελλήνων είναι μια μικρότερη ομάδα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι οι διαχωριστικές γραμμές είναι τέτοιες που αποκλείουν τη συνύπαρξη και τη συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος του πολιτισμού, και νομίζω ότι εκπροσωπώντας έτσι όχι μόνο τους ηθοποιούς, αλλά γενικότερα έναν κόσμο καλλιτεχνικό. Της τέχνης γενικότερα. Της τέχνης γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι ο λόγος ο δικός μας πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να διώχνει μακριά την πόλωση και την ένταση και την αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχει. Αλλά ο τόνος τον οποίο γίνεται η αντιπαράθεση είναι αυτό που καθορίζει το επίπεδο του πολιτισμού και του πολιτικού πολιτισμού. Η αντιπαράθεση και γενικότερα ο διάλογος είναι κάτι όχι μόνο ζωγόνο, είναι επικοδομητικό και είναι πολλές φορές και απαραίτητο για να μπορεί να υπάρξει και η εξέλιξη και η πορεία. Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας της Ένωσης των κρατών, είναι το να διατηρήσουν τα κράτη τη διαφορετικότητά τους και να προσπαθήσουν να συμβλέψουν συνυπάρχοντας, έχοντας πολλούς κοινούς θεσμούς, πολλές κοινές πολιτικές, αλλά χωρίς να καταργήσουν τη διαφορετικότητά τους. Αν μιλάμε δε ιδιαίτερα για το κομμάτι του πολιτισμού, νομίζω ότι αυτό είναι που καθορίζει την ταυτότητα του κάθε κράτους. Πέραν όμως του πολιτισμού, που είναι και λίγο αυτονόητο ότι η διαφορετικότητα είναι αυτή
που έχει ενδιαφέρον στην ανταλλαγή των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των χώρων, εγώ νομίζω ότι σε πολλούς άλλους τομείς η Ελλάδα μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο δυνατό. Και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα, χωρίς να είμαι ενταγμένη πολιτικά χρόνια, κομματικά σε ένα μηχανισμό, αποφάσισα όμως και έκανα την επιλογή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό το μεγάλο κόμμα, αυτή η μεγάλη παράταξη, έχει κάνει τη διαδρομή της τα τελευταία δύο χρόνια και έχει ανοίξει τα παράθυρά της, τις πόρτες της, να μπει αέρας και από άλλους χώρους. Εκτιμάει τους πολιτικούς της, δίνει το δικαίωμα στους πολιτικούς της να προχωρούν, αλλά ζήτησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα ο πρόεδρος κ. Μητσοτάκης να βοηθήσουμε όλοι ο καθένας από εκεί που μπορεί. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ουσιαστικό, αληθινό, και το αποτέλεσμα αυτού του ψηφοδελτίου, του ευρωψηφοδελτίου, το αποδεικνύει. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από αυτό που ο καθένας ξέρει. Σε ενέπνευσε ο λόγος, θέλεις να πεις, το πρόγραμμα, το όραμα, γιατί είναι η Ελλάδα πιο κοντά στον τρόπο που εσύ την ονειρεύεσαι, έχεις πει. Ακριβώς. Με ενέπνευσε ο λόγος, με ενέπνευσε ο τόνος αυτού του λόγου, του πολιτικού λόγου, που είναι στη βάση του συνενετικός και είναι ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις. Και με ενέπνευσε και ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται μπροστά στον ελληνικό λαό για κρίση στις εθνικές εκλογές, το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω. Δηλαδή, για κάθε τομέα της ζωής του τόπου υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις, είναι κοστολογημένες σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι εφαρμόσιμες, είναι εφικτές. Άρα σε λογική βάση. Άρα υπάρχει, αυτό που βλέπω είναι ότι έχει γίνει μια δουλειά που σπάνια έχω ξαναδεί να γίνεται σε ένα πρόγραμμα. Αυτό με πείθει λοιπόν ότι δεν σταματάει ο λόγος μας σε ευχολόγια και σε πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε. Αλλά αυτά τα πράγματα έχουν μπει σε μια βάση και προσπαθούν να γίνουν πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι ένα κίνητρο πολύ ισχυρό για να πεις ότι ναι, σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, σε μπορώ αυτή τη μεγάλη παράταξη, νομίζω ότι κάτι μπορώ να κάνω κι εγώ. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα δικά σου μάτια και σίγουρα εκπροσωπώντας μια μεγάλη ομάδα είναι ικανός να σταθεί σαν μελλοντικός πρωθυπουργός. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και είμαι σίγουρη όσο περισσότερο παρακολουθώ και εκδηλώσεις του κόμματος και ομιλίες του Προέδρου, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ηρεμία, μια σιγουριά και ένας λόγος πολύ ολοκληρωμένος με ένα πρόγραμμα αποκαλυπτικά επεξεργασμένο. Ο κόσμος είναι σε μία φάση που αμφισβητεί, απαξιώνει, έχει κουραστεί να του υπόσχονται και να μην υλοποιούνται πράγματα. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ κομβικές όλες οι αποφάσεις και σίγουρα η ψήφος, η εκάστοτε ψήφος είναι πολύτιμη. Φυσικά. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τις ευρωεκλογές, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εποχή του κόσμου, πολλές φορές και άγνοια του κόσμου. Αυτό. Επειδή έχω ξεκινήσει και εγώ να περιφέρομαι στην Ελλάδα, και θα μιλήσω γι' αυτό λίγο, γιατί παρεξηγείται πολλές φορές, ειδικά προεκλογικά, όλο αυτό το άνοιγμα που υπάρχει προς την περιφέρεια. Στη δική μου περίπτωση είναι ένα πολύ ουσιαστικό άνοιγμα και όχι για τη συγκέντρωση ψήφων κυρίως. Όχι ότι δεν έχει σημασία και αυτό, να με εμπιστευτεί ο κόσμος και σε αυτή μου την ιδιότητα. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τα προβλήματα λίγο αναπεριοχή. Να αφουγκραστείς λοιπόν. Να αφουγκραστώ λίγο, να μιλήσω με τους ανθρώπους, να δω τι θα θέλανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα θέλανε από τους ανθρώπους που θα εκλέξουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ μακριά για τον περισσότερο κόσμο, για τους περισσότερους πολίτες, όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Και επειδή οι ευρωβουλευτές μας, θέλω να πιστεύω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο να γίνει, και το περισσότερο για μένα έχει να κάνει με το πώς θα επιστρέφουμε στον τόπο μας και θα εξηγούμε στον κόσμο. Σημαντικό αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό. Λίγο, γιατί είναι και ένα σημαντικό διάκαινο, το οποίο ναι μεν βλέπουμε ότι εκπροσωπούν και τα λοιπά. Δεν υπάρχει όμως αυτό της διάθεσης, της ανατροφοδότησης. Ακριβώς. Ο κόσμος νιώθει ότι είναι λίγο απομακρυσμένος και γι' αυτό σου λέει γιατί να ψηφίσω, γιατί να μπω σε δικασία, γιατί δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει επαφή μετά, δεν έχει επιστροφή. Ακριβώς, δεν έχει επιστροφή και επιπλέον, επειδή η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή την τεράστια κρίση ο κόσμος έχει προσλάβει και όχι άδικα αυτή την βαρύτητα των μέτρων και όλο αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι που έχει ζήσει στην καθημερινότητά του, όταν ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα το συνέστημα και η σκέψη πηγαίνει στις Βρυξέλλες, που μας επιβάλλουν πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Σφίγγει το στομάχι,
Και είναι φοβισμένος ο κόσμος. Να πω κάτι. Και εγώ πριν ξεκινήσω αυτή την πολύ πρόσφατη προσπάθειά μου να ενημερωθώ και να δουλέψω για τον τόπο, αυτό το αίσθημα είχα. Όλοι μας το έχουμε αυτό το αίσθημα. Και είναι δουλειά των υποψηφίων σε πρώτη φάση, ευρωβουλευτών, να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι και τα θετικά πράγματα που έχουν συμβεί και έχουν έρθει απ' έξω και μπορούν να ξαναέρθουν και με άλλους τρόπους. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέφουμε στον τόπο μας σε τακτά διαστήματα και να κατεβαίνουμε σε αυτή την περιφέρεια που τρέχουμε τώρα και ζητάμε την υποστήριξη και τη συμμετοχή, να εξηγούμε και στον απλό κόσμο, στους πολίτες, τι παλεύουμε εκεί έξω. Μπορεί να το καταφέρνουμε ή να μην το καταφέρνουμε, αλλά πρέπει να ξέρουν και τις δυνατότητες που έχουμε και τον αγώνα που κάνουμε και τον λόγο που εκφέρουμε εκεί έξω. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει τον κόπο να κατεβούν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Στη φάση αυτή της ζωής σου που βρίσκεσαι επαγγελματικά εννοώ, ήταν ένα κενό κομμάτι το οποίο αποφάσισες να γεμίσεις ή μήπως ήταν μια ούτως ή άλλως γεμάτη πορεία και ίσως και πολύ απαιτητική, στην οποία όμως επέλεξες παρά τα αυτά να εντάξεις και αυτό. Και το λέω γιατί ο κόσμος ίσως να σκέφτεται ότι η Πέγκη Σταθακοπούλου τώρα δεν είχε δουλειά, δεν είχε υποχρεώσεις, δεν είχε κάτι το οποίο να την κρατάει πίσω. Η αλήθεια είναι ότι ο τελευταίος ειδικά, ο τελευταίος χρόνος, είναι ένας χρόνος επαγγελματικού οργασμού, με την έννοια ότι είχα δύο παραστάσεις στο θέατρο, είχα μια καθημερινή σειρά στο Open, στο κανάλι. Ήμουνα και είμαι καθηγήτρια στη Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη, επομένως ήταν και είναι μια πάρα πολύ δημιουργική για μένα επαγγελματικά περίοδος της ζωής μου, πάρα πολύ γεμάτη και ειδικά και οι δύο παραστάσεις που έπαιξα στο θέατρο ήταν πολύ σπουδαία έργα. Για την δεύτερη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, είμαι και υποψήφια για βράβευση για το ρόλο μου στον ήχο του όπλου. Πολλά και ευχάριστα λοιπόν, καταλαβαίνω. Πολλά και ωραία συνέβαιναν. Επομένως, το λέω αυτό για να πω ότι δεν ήταν μια λύση που προέκυψε γιατί υπήρχε ένα κενό και έπρεπε κάπως να γεμίσει. Το αντίθετο. Υπάρχει μια περίοδος πολύ δημιουργική. Απλώς, ξέρεις τι, σε αυτή τη δουλειά άνοιξα και έκλεισα πολλούς κύκλους και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Αισθάνομαι ότι πήρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα, αλλά για τον τόπο μου δεν έχω κάνει σπουδαία πράγματα. Έχω κάνει σε ένα ιδιωτικό προσωπικό επίπεδο και αυτό δεν αφορά τη δημοσιότητα. Έχω σταθεί αλληλέγγυα και έχω προσπαθήσει να βοηθήσω εκεί που μπορούσα, όποτε μπορούσα. Και πολύ διακριτικά μάλιστα. Και πολύ διακριτικά, γιατί αυτό πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά δεν είναι αρκετό. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή έχω σπουδάσει νομικά, επειδή μιλάω ξένες γλώσσες, επειδή έχω μια πορεία στο κομμάτι της τέχνης και νομίζω ότι έχω σεβαστεί και τον κόσμο και τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι έχω, πώς να σου πω, και τις δυνάμεις και την εξοικείωση λόγω των νομικών σπουδών να μπορώ να παρακολουθήσω και να τρέξω περισσότερο για να δουλέψω και να προσφέρω κάτι στον τόπο μου. Δεν θα το εκλάβω σίτα αν δεν τα καταφέρω. Αντίθετα, θα θεωρήσω ότι τόλμησα ένα βήμα πολύ δύσκολο με 0 χρόνο προετοιμασίας, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε όλοι. Είναι σε όλη την Ελλάδα η ψήφος, να το πούμε αυτό στον κόσμο, ψηφίζει όλη η Ελλάδα για την Ευρωβουλή. Επομένως, μερικές φορές λέω ότι είναι σαν να κολυμπάω σε έναν ωκεανό με μπρατσάκια και να έχει και 7 μποφόρ. Έτσι νιώθω μερικές φορές. Το τολμάς όμως. Αλλά δεν σε φοβίζει. Υπάρχουν στιγμές που με φοβίζει και μου δημιουργεί αγωνία όταν πρέπει να εκφέρω ένα λόγο που πια είναι διαφορετικός. Γιατί δεν κρύβεσαι πίσω από ένα ρόλο ή δεν μιλάς για έναν μεγάλο συγγραφέα. Πέγκη, όμως πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει αυτό που είπες προηγουμένως, ότι έχεις το υπόβαθρο, έχεις νομικές σπουδές. Δεν είναι απλά μία ηθοποιός η οποία επέλεξε σίγουρα όχι να γεμίσει το πρόγραμμά της το ελεύθερο, γιατί δεν υπήρχε περιθώριο τέτοιου χρόνου ελεύθερου. Mm-hmm. Επέλεξες όμως και έχεις έναν λόγο και έχεις σίγουρα το background και τη στόφα να διεκδικήσεις πράγματα, να εκπροσωπήσεις, να εκφράσεις τα θέλω, τις ανάγκες, όλα αυτά τα οποία συλλέγεις και ακούς από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Και οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά και στην περιφέρεια πόσο ανάγκη έχουν να τα πούν, να βγουν από μέσα τους, αλλά να τα δουν, να υλοποιούνται σιγά σιγά, γιατί εντάξει, εν μια νυχτή δεν γίνονται πράγματα. Όχι, και ούτε πρέπει να γίνονται πράγματα, γιατί θα είναι σε σαθρά θεμέλια. Το μόνο σίγουρο. Όχι, βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας ως πολίτες, όταν είμαστε έξω από αυτό το χώρο, λέμε, μα είναι τόσο δύσκολο το αυτονόητο αυτό, ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο μικρό αρχαιολογικό χώρο και έχει πλαστικά μπουκάλια, ας πούμε, τριγύρω, ή δεν περιφρουρείται, ή δεν φωτίζεται, ή δεν αναδεικνύεται.
Όλοι έχουμε ανάλογες στιγμές θυμού. Η αλήθεια είναι μάλλον ότι όταν μπαίνεις μέσα και πρέπει να ακολουθήσεις διαδικασίες γίνεται πιο σύνθετο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρούμε λύσεις όμως. Ως γυναίκα και ως μητέρα και ως μητέρα σε εισαγωγικά πολλών επίσης σπουδαστών στο κομμάτι αυτό της τέχνης, ναι. Έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους, ναι, γνωρίζεις πολύ καλά τις αγωνίες τους για το μέλλον, την αβεβαιότητα, όλες αυτές τις ανησυχίες. Είναι μέσα σε ένα καλάθι της Πέγγις που θα το πάρει μαζί της και θα συνεχίσει και θα διεκδικεί και δεν θα ξεχνάει, αλλά θα είναι εκεί για να πατήσει τα πόδια της δυναμικά, σεμνά και ευγενικά για να γίνουν όλα αυτά πράξη. Εγώ πιστεύω πως ναι. Είναι μεγάλη ανάγκη προσωπική, αλλά είναι και ανάγκη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Έχω νέους συναδέλφους, πολλούς και ταλαντούχους και φέτος δούλεψα μόνο με νέους συναδέλφους, κυρίως με νέους μου συναδέλφους και κορίτσια και αγόρια. Και είναι μεγάλη η αγωνία των παιδιών όλων, των νέων. Πρέπει να πω ότι δουλεύουν πολύ σκληρά. Τα παιδιά δουλεύουν το πρωί για να εξοικονομήσουν χρήματα να σπουδάσουν θέατρο. Τα παιδιά κατεβαίνουν μέσα στα θέατρα και δουλεύουν πολλές φορές χωρίς χρήματα καθόλου. Ο κόσμος μπορεί να φαντάζεται ότι η ηθοποιή είναι ένα προνομιούχο, για παράδειγμα, επάγγελμα, δεν είναι έτσι. Από το υστέρημά μας δουλεύουμε και από την αγάπη μας και το πάθος μας για αυτό που κάνουμε. Φυσικά, πολιτισμός για μένα είναι πάρα πολλά πράγματα. Πολιτισμός είναι ο τρόπος που ακούς το πρόβλημα του άλλου. Ο τρόπος που συνδιαλέγεσαι, που διαλέγεις να καθαρίσεις τον τόπο από τα εμπόδια και να προσπαθήσεις να λύσεις. Είναι το τι κάνεις για τη γυναίκα, το τι κάνεις για την οικογένεια, το τι κάνεις με ζητήματα κοινωνικά πολύ σοβαρά, η ενδοοικογενειακή βία, το τράφικινγκ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, που είμαστε πια χώρα προορισμού και όχι χώρα διέλευσης εμπορίας ανθρώπων. Είναι πολλά τα θέματα στα οποία δεν μπορεί, κάτι θα μπορώ να κάνω. Αυτό εκθέτω στην κρίση του κόσμου και ζητάω την εμπιστοσύνη του, πιστεύοντας ότι υπάρχουν πολλοί τομείς, γιατί πολιτισμός είναι τα πάντα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε και προσφέρουμε στον τόπο μας. Και για το μόνο που μπορώ να δεσμευτώ, μπορεί να τα καταφέρω ή όχι, για το μόνο που μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι η επαφή μου με τους ανθρώπους και στην περιφέρεια και στα μεγάλα αστικά κέντρα θα έχει συνέχεια και συνέπεια. Χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου και να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Μεγάλη επιτυχία θα είναι να κατέβει ο κόσμος όλος, όσος περισσότερος μπορεί, να ψηφίσει. Γιατί είναι εύκολο πολλές φορές να μένουμε στην απογοήτευσή μας και στο σπίτι μας, αλλά έτσι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ούτε να αποποιούμαστε φθηνών, αλλά ούτε και να με ψημιρούμε. Αυτό κρατάμε και κλείνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.